ξαναπεί το θέμα με τα σκούτερ. Φαίνεται όμως ότι το θέμα είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και όσο πιο πολλούς έτσι ξένους τουρίστες και ντόπιους τουρίστες όμως στην Πάφο έχουμε, τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό η αστυνομία θα ζητήσει, θα αυξήσει τα μέτρα της για τα σκούτερ εκεί στην περιοχή. Ναι. Ναι, διότι το τελευταίο διάστημα, λόγω ακριβώς και της αυξημένης κίνησης τουριστών στην περιοχή, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Έχουν έρθει τώρα, έχουν φέρει οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα, έχουν φέρει και κάτι καινούργια τώρα τρίκυκλα, τα οποία μάλιστα δεν ανεβαίνει ένας σε αυτό το σκούτερ, ανεβαίνουν τρεις, το οδηγούν και ανήλικοι. Έχει και συνεπιβάτης αυτός που οδηγάει το ηλεκτρικό σκούτερ. Είναι τρίκυκλα, κυκλοφορούν σε πεζόδρομους, σε πεζοδρόμια, σε δρόμους και καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο όχημα ηλεκτροκίνητο, έστω και αν κινείται με 20-30 χιλιόμετρα, αλλά με βάρος 200 και 300 κιλών ίσως πολλές φορές, αν είναι τρεις ενήλικες και είναι και λίγο εύσωμοι, καταλαβαίνετε όταν κινείται με αυτή την ταχύτητα τι μπορεί να προκαλέσει σε ένα πεζόδρομο όπου τρέχουν παιδιά ανέμελα, παίζουν, κινούνται και κυκλοφορεί σε παραλιακό πεζόδρομο. Δεν έχει ευθύνη αυτός που τα νοικιάζει. Υπάρχει ένα κενό στην νομοθεσία και για αυτού του είδους τα τρίκυκλα όπως και για τα σκούτερ. Αυτό τουλάχιστον μας λέχθηκε. Η κατάσταση είναι εγκυμονή κινδύνου, σε αυτό το παραδέχονται και ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης που επικρατεί την Παρασκευή και χθες σε σύσκεψη σύμφωνα με πληροφορίες μας στην αστυνομική διεύθυνση αποφασίστηκε να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, αυστηρότερη αστυνόμευση και επιβολή προστήμων σε όσους παραβιάζουν τη σχετική νομοθεσία και κινούνται σε απαγορευμένους χώρους, σε πεζοδρόμια, σε πεζόδρομους κλπ. Ναι, γενικά από τότε που ξεκίνησε αυτό με τα σκούτερ υπάρχει μία... ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, κάνει του κεφαλιού του. Το έχουμε πει, το έχουμε σημειώσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε δει πολλά τα λεφτά, Κατερίνα. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, εντάξει. Είναι μέχρι να γίνει ένα δυστύχημα και να μην έχουμε ατύχημα. Ακριβώς, ναι. Πρέπει να βρουν τον τρόπο για να θέσουν υποέλεγχο αυτή τη δραστηριότητα. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπουμε τρία-τέσσερα τέτοια ηλεκτροκίνητα οχήματα να έχουν από τρεις επιβάτες και μικρά παιδιά πάνω και να κινούνται σε πεζόδρομο. Εκεί που περπατούν ανέμελα στον παραλιακό πεζόδρομο της Πάφου κινούνται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι από τη Γεροσκήπου μέχρι το κάστρο. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που κινούνται καθημερινά εκεί στον πεζόδρομο. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται εκεί να κινούνται και τα σκούτερ. Το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι...